Πάμε στο Δήμο Νέαπολης Οικείων τώρα, ο οποίος έκανε δωρεά σκάνερ, δύο σκάνερ εντοπισμού μικροτσίπ, σήμανση ζώων για τα δέσποινα μιλάμε, καθώς και τη διεύρυνση του προγράμματος προστασίας ζώων με τη διάθεση φαρμακευτικών φαρμάκων, φαρμακευτικών σκευασμάτων. Το ανακοίνωσε ο Δήμος Νέαπολης Οικείων, ο Δήμαρχος, κάποιες συζητήσεις που είχαν έγιναν το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε μαζί μας τον αρμόδιο τη Δήμαρχο του Δήμου Νέαπολης Οικείων, τον κύριο Στέλιο Γκατζέ, για να μας πει περισσότερα. Κύριε Γκατζέ, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, γιατί όσο σημαντικό είναι ένα πρόγραμμα, τόσο σημαντική είναι και η ενημέρωση του κόσμου γι' αυτό. Προχωράμε έτσι, προσπαθώντας να δώσουμε λίγο έτσι το στίγμα μας, γιατί και εγώ είμαι νέος αντιδήμαρχος, μέτραω 2 εβδομάδες στην αντιδημαρχία. Σιδεροκέφαλος. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Το πρόγραμμα βέβαια έχει αρχίσει εδώ και αρκετά χρόνια. Έχει αρχίσει από τον πρώην Δήμο Οικείων και στο νέο κομμάτι που αφορά τον καλλικρατικό πλέον Δήμο, Δήμο Νεάπολης Οικείων. Προχωράμε εξελίσσοντας και το πρόγραμμα που αφορά κατά βάση τα δέσποτα, αλλά και η συνεργασία μας και με τα τοπικά αστυνομικά τμήματα έχει κάνει και με τα δεσποζόμενα. Τώρα το κομμάτι που αφορά τα σκάνερ, δηλαδή τη δωρεά που ο Δήμος κάνει προς τα 2 αστυνομικά τμήματα της περιοχής μας, αφορά κατά βάση τα δεσποζόμενα ζώα και τον έλεγχο των μικροτσίπ. Τώρα να πούμε, ο ισχύον νόμος προβλέπει ότι οι Δήμοι έχουν την αρμοδιότητα για τα αδέσποτα ζώα και η αστυνομία για τα δεσποζόμενα. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν με τη σειρά του καταλαβαίνουμε όλοι ότι προβλέπει την συνέργεια μεταξύ του Δήμου και της αστυνομίας αλλά και άλλων ενώσεων ενδεχομένως φυλοζωικών προκειμένου για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε συνολικά το πρόβλημα. Κάνατε λοιπόν εσείς αυτή τη δωρεά, κάνατε και αυτή τη συνάντηση με την αστυνομία, όπου εκεί τι ακριβώς συμφωνήσατε για το πώς θα το τρέξετε το πρόγραμμα έτσι εφ' εξής. Καταρχήν κάναμε μια διερεύνηση γενικότερα, μια συζήτηση όσον αφορά το κομμάτι των δεσποζόμενων και τι δυνατότητες έχει η τοπική αστυνομία να κάνει ελέγχους. Κουβεντιάσαμε, βέβαια γνωρίζετε κι εσείς, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, ότι με την κρίση προσωπικού. Ναι, με την κρίση που περνάει η χώρα μας, υπάρχουν προβλήματα και στο προσωπικό και στην αστυνομία, όπως παντού. Παρ' όλα αυτά, η τοπική αστυνομία πρόσφατα ήρθαν νέα στελέχη από τους παλιούς δημοτικούς αστυνόμους, περίπου στα 13-14 άτομα, τα οποία θα στελεχώσουν την περιοχή, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν άμεσα στο κομμάτι αυτό. Αποφασίστηκαν κάποιες δράσεις, παραδείγματος χάρη και με πρόταση του Δημάρχου μας, θα βγει ένα φυλάδιο, έχει βγει ήδη ένα ενημερωτικό φυλάδιο από το γραφείο των αδεσπότων από εμάς, αλλά θα βγει και ένα ενημερωτικό φυλάδιο που θα αφορά και τα δεσποζόμενα. Όσον αφορά καταρχήν το κομμάτι της, το πώς θα πρέπει να λειτουργήσουν και με βάση το νέο νόμο, τον τρόπο που θα είναι τα συμπεριφέρονται έξω οι πολίτες, στα πάρκα. Ναι, καλά, έχουμε και παραδείγματα με πολύ αυστηρά πρόστιμα τελευταία, σε όσους κακομεταχειρίζονται. Να πάρουμε στην κουβέντα μας, να πούμε μια καλημέρα και στον επικεφαλής κτηνίατρο, τον κύριο Στέφανο Στεφανίδη, που συμμετέχει στο πρόγραμμα στηρώσεων και περίθαλψης των αδέσποτων αυτών ζώων από την έναρξή του από το 2004. Καλημέρα σας, κύριε Στεφανίδη. Καλημέρα σας. Κύριε Στεφανίδη, ναι. Αν και καινούργιος ο αντιδήμαρχος είναι πολύ ενημερωμένος, οφείλω να ομολογήσω. Ωραία. Έτσι οφείλει. Πήρατε τα εύσημα, ακόμη δεν αναλάβατε, κύριε Γκατζέ. Μπράβο. Ακόμα δεν έχει αναλάβει, ναι. Λοιπόν, δώστε μας λίγο την εικόνα της εφαρμογής αυτού του προγράμματος, κύριε Στεφανίδη, διότι εσείς είστε από το 2004, όπως προείπε σωστά ο συνάδελφος. Εσείς κάνετε στηρώσεις, δέχεστε τις κλήσεις από τους πολίτες, ελέγχετε τα περιστατικά, προχωράτε στις στηρώσεις, όπως είπαμε. Έχει γίνει καταγραφή του αριθμού των αδέσποτων στον συγκεκριμένο Δήμο? Κοιτάξτε να δείτε, όπως είπε ο αντιδήμαρχος, ο Δήμος Οικείων έχει δείξει πολύ μεγάλη ευαισθησία για τα αδέσποτα, ο πρώην Δήμος Οικείων, και ξεκινήσαμε το 2004 όταν ακόμα αυτά τα προγράμματα υπαγόταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εμείς έχουμε καταγεγραμμένα και προσωπικά εγώ αλλά και ο Δήμος από το 2004 μέχρι σήμερα όλα τα περιστατικά. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στο κτηνιατρικό τομέα, θα μιλήσω εγώ για το κτηνιατρικό κομμάτι, μετά αν θέλετε να σας πω και την διαδικασία που ακολουθούμε, είναι η περίθαλψη, είναι οι στηρώσεις, είναι το τσιπάρισμα των ζώων. Εμείς βάζουμε και ένα λουράκι με την ταμπέλα ότι είναι εμβολιασμένο
καθαρά για να έχει κάποια εικόνα ο δημότης, να μην φοβάται κτλ. Mm-hmm. Γιατί τώρα με τη Λύσα έχουμε πανικοβλημένους συνδημότες, γιατί εμείς γειτονεύουμε και με το δάσος του Σέιξου. Και γενικά σε οποιοδήποτε περιστατικό αδέσποτου κληθούμε, είμαστε 24 ώρες το 24ωρο παρόντες. Ναι. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής. Υπάρχει το Γραφείο Προστασίας Αδεσπότων Ζώων, όπου εκεί ο δημότης μας κάνει μία κλήση, δηλώνει κάποιο αδέσποτο το οποίο είτε το προσέχει, είτε το έχει δει, είτε το φροντίζει κτλ. Εμείς κάνουμε αυτοψία με το υπαλληλικό προσωπικό και προγραμματίζεται στο κτηνιατρίο πότε θα πρέπει να μπει για στήρωση, εάν είναι επίγον φυσικά εκείνη τη στιγμή. Αυτή είναι όλη η διαδικασία. Έχουν περάσει περίπου από το κτηνιατρίο, μιλάμε για σκυλιά, περίπου στα 600 από την αρχή του προγράμματος. Mm-hmm. Έχουμε στηρώσει περίπου 600. Έχουμε βέβαια κάποια προβλήματα, όπως είναι το δάσος του Σεϊξού, όπως είναι μια περιοχή του Χούτου, όπου και εκεί συνέχεια στηρώνουμε. Το θέμα είναι όμως ότι θα πρέπει εμείς σαν πολίτες να ευαισθητοποιηθούμε, γιατί έχουμε και πολλές καταγγελίες ότι βλέπουν αυτοκίνητα που ανοίγουν το πόρτο και πετάνε τα ζώα. Και πετάνε τα ζώα έξω. Όπως έπαιξε και η γραμμή. Σημείο το... Ναι. Ήταν αυτή η εικόνα που λίγο πολύ όλοι έχουμε δει με τα αδέσποτα, το πώς τα όχι πώς τα μεταχειριζόμαστε, το πώς καταλήγουν μερικά ζώα να είναι αδέσποτα. Αν συνειδητοποιούσαμε αυτό, νομίζω ότι θα μειωνόταν κατά πολύ ο αριθμός όλων αυτών των ζώων που άδικα κυκλοφορούν χωρίς καμία προστασία στους δρόμους, κύριε Γκατζέ. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα, νομίζω. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι ζητήματα παιδείας και αντίληψης σε σχέση με τα ζώα που παίρνουμε, τα ζώα συντροφιάς. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, και παίζει και ένα ρόλο η κρίση, για να πούμε την αλήθεια, πολλοί άνθρωποι που είχαν ζώα και δυσκολεύονται πλέον να επιβιώσουν οι ίδιοι, φανταστείτε πόσο περισσότερο. Βέβαια και αυτό δεν είναι αποτελεί δικαιολογία. Και επειδή ο Δήμος μας, όπως είπε και ο κ. Στεφανίδης, έχει το περιαστικό δάσος δίπλα, έχουμε το Σέιξου και το κομμάτι των Μπεύκων, το οποίο επιβαρύνεται πάρα πολύ από αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι που αδυνατούν, είτε για λόγους οικονομίας, χρημάτων δηλαδή, εγκαταλείπουν τα ζώα τους στην περιοχή των Μπεύκων. Και βέβαια και ασυνείδητα κάποιοι. Εκεί πρέπει, εκεί στην ουσία, επενδύουμε με το πρόγραμμα αλλά και με την πληροφόρηση τις περισσότερες φορές, ώστε να μπορέσει να υπάρξει, και ξέρετε, αυτό δημιουργεί και συνθήκες και στον κόσμο που δεν είναι φιλόζωος, να το πω έτσι. Δημιουργεί συνθήκες όταν ο άλλος δεν μπορεί να κατέβει το βράδυ να πάει σπίτι του, δεν μπορεί να πάει το παιδί του στο φροντιστήριο, και εκεί υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εκεί με τη βοήθεια των φιλοζωικών και με το φιλοζωικό του τοπικού, του δικού μας αλλά και άλλων φιλοζωικών, εκεί στην ουσία μπαίνουμε στο πρόβλημα για να υπάρξει μια ισορροπία. Δηλαδή, ο κύριος Στεφανίδης είναι ξανά κοντά μας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για την ακρίβεια. Για να ολοκληρώσει, κύριε Στεφανίδη. Δεν σας άκουσα. Σας έχουμε κοντά μας, λέμε ξανά. Σας ακούω. Και και διακόψαμε πάνω στο σημείο που μας αναφέρατε τους αριθμούς. Οι αριθμοί είναι, σας έχω πει ότι έχουμε στηρώσει για σκυλιά, γιατί εκεί έχουμε το μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Από το 2004 έχουμε στηρώσει 600 περίπου σκυλιά. Και άλλες τόσες γάτες. Είναι μεγάλος ο αριθμός. Είναι μεγάλος. Όλα αυτά γίνονται με χρήματα του προγράμματος. Με χρήματα αποκλειστικά του προγράμματος. Μάλιστα. Αυτό το πρόγραμμα εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρμόζεται, κύριε Γκατζέ. Άρα έχουμε χρήματα. Βέβαια, να μην ανησυχούμε. Ναι. Το δικό μας το πρόγραμμα ισχύει μέχρι το 31/12. Μετά προκηρύσσεται ο επόμενος διαγωνισμός. Ήδη έχει προκηρυχθεί. Ήδη έχει προκηρυχθεί, μάλλον, και προχωράμε στο. Άρα θα συνεχιστεί απρόσκοπτα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Τώρα βέβαια και νέες δράσεις εσείς προετοιμάζετε, κύριε Γκατζέ, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Όπως η τοποθέτηση ειδικών πινακίδων που θα ενημερώνουν. Έχουμε ήδη προγραμματίσει πινακίδες που θα αφορούν την νομοθεσία, ενημερωτικές πάντα. Ναι. Ετοιμάζουμε και μια καινούργια πινακίδα, η οποία θα είναι προτρεπτική, θα μπει έξω από πάρκα, η οποία θα είναι με καλλιτεχνική, αν θέλετε να πω, προσέγγιση, στην οποία θα προτρέπει τον πολίτη εκπαιδευτικά να μην λερώνει το πάρκο με το δεσποζόμενο πεζόν, όπως και τον έλεγχό του. Ετοιμάζουμε ένα πρόγραμμα που αφορά τις επισκέψεις του Γραφείου των Αδεσπότων στα σχολεία, στα τοπικά σχολεία, ειδικά στα γυμνάσια και τα λύκια της περιοχής. Ήδη έχουν γίνει ενέργειες, μαζί με το φιλοζωικό φροντίζω της περιοχής, στο οποίο θα κάνουμε ενημέρωση στα παιδιά, ώστε να ξέρουν και πώς συμπεριφέρονται σε ένα ζώο συντροφιάς, αλλά και πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται στα αδέσποτα ζώα. Θα χαρακτηρίσετε όμως και πάρκα 4 περιοχές σε εισάρτημες κοινότητες, έτσι.
έτσι. Έχουμε δημιουργήσει πάρκα εκτόνωσης, όπως λέγονται, τα οποία θα μπορούν οι άνθρωποι με τα δεσποζόμενα ζώα να αφήνουν εκεί τα ζώα τους και να μπορούν να τρέχουν, για να μην ενοχλούν και όλους τους υπόλοιπους, τα οποία θα έχουν, ήδη τα δύο λειτουργούν και έχουν ποτίστρες μέσα συνδεδεμένες κανονικά που λειτουργούν κανονικά. Και θα γίνουν αυτά και στις τέσσερις ενότητες, θα υπάρχουν αυτά τα πάρκα εκτόνωσης, ώστε να μπορούν οι φιλόζωοι να έχουν πολύ ένα χώρο. Συνεχίστε προς την κατεύθυνση αυτή, κύριε Γκατζέ. Να συμπληρώσω μόνο. Για να ολοκληρώσουμε, κύριε. Ότι έχουμε Στεφανή. Τοποθετήσει και τις ποτίστρες, οι οποίες είναι απαραίτητες ειδικά τους θερινούς μήνες. Και πολύ καλά κάνετε. Σε αυτούς τους χώρους που αναφερθήκαμε προηγουμένως. Όχι μόνο. Αυτά είναι για τα δεσποζόμενα. Εμείς έχουμε τοποθετήσει και τις ποτίστρες για τα δέσποτα. Μάλιστα. Έχω δει φωτογραφίες στο ίντερνετ. Ναι. Είναι πολύ καλή κίνηση. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Καλή συνέχεια.